Κάλαμπος Μπόγος. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γόγο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η χθεσινή ήταν και είναι κοντά μας 7 ώρα το πρωί. Τον σηκώσαμε στο Έτσι πόδι είναι. Από πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, κύριε καθηγητά, όπως την έχετε περιγράψει και εσείς και οι συνάδελφοί σας όλο το προηγούμενο διάστημα. Όμως πρέπει να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις. Συνεδριάσατε, συζητήσατε μεταξύ σας, συμφωνήσατε, διαφωνήσατε, το καταλαβαίνουμε. Σε μια επιτροπή έτσι γίνεται. Εδώ εμείς δύο είμαστε και διαφωνούμε. Στην επιτροπή λοιπόν που είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα, ποια είναι η αντίληψη που θα πάει σήμερα, που είπε η επιτροπή προς την κυβέρνηση, η αντίληψη της εισήγησης δηλαδή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την μη περαιτέρω αύξηση της κινητικότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι προβληματική. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική βελτίωση, ας πούμε, στις παραμέτρους, ιδιαίτερα στους προσερχόμενους στα νοσοκομεία και τους αριθμούς των νοσούντων, όπου υπάρχει ένα 20-30% μείωση. Το 20% το βάζω για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα ακόμα. Δηλαδή, τα νοσοκομεία έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αυτή τη βδομάδα είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, σε διάφορα νοσοκομεία της περιφέρειας εδώ, ξέρετε, κοντά στη Θεσσαλονίκη, όπου πέστησε ένα απίστευτο χτύπημα από τον ιό. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι εδώ έχουν εξαντληθεί όλοι. Προσπαθούμε να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το έργο του, το οποίο ήταν ηρωικό πραγματικά. Και επί τη ευκαιρία να του συγχαρώ για αυτή την όλη διαδικασία και από την εκπομπή σα. Πρόκειται για ηρωικές προσπάθειες που γίνανε στην περιοχή αυτή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και με τη διασπορά που ήδη υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει σε πράξεις, ας πούμε, σε αποκλιμάκωση διαφόρων μέτρων που έχουν πάρθει με δεδομένη τη διασπορά που υπάρχει στην κοινότητα. Άρα η εισήγησή σας ήταν, κύριε καθηγητά, να μην ανοίξει τίποτα. Η εισήγησή μας ήταν να μην αυξηθεί η κινητικότητα. Και βάσει αυτού μπορεί να ανοίξουν μικροπράγματα εφόσον εξασφαλιστεί η παράμετρος αυτή. Δηλαδή, θα βρεθούν οι τρόποι με τον έλεγχο που χρειάζεται, την επιτήρηση που χρειάζεται, ώστε όλα αυτά που ακούσατε για τα κομμωτήρια, τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουν, να μπορέσουν και αυτά να λειτουργήσουν και ο κόσμος να πάει να πάρει τα βιβλία που θέλει να διαβάσει αυτές τις μέρες, γιορτινές μέρες είναι. Και αν μπορέσουν τα μαγαζιά να συνεχίσουν να δουλεύουν με κάποιο τρόπο μέσω του click away, δηλαδή τις παραγγελίες, με ηλεκτρονικές παραγγελίες, και ο κόσμος να τις αποδείξει το χέρι να μπορεί να πάει. Άρα ανοιχτή πόρτα μαγαζιού, δεν θα δούμε με κόσμο μέσα. Με τίποτα, κύριε οικονόμου, δεν είναι δυνατόν να δούμε τέτοιες σκηνές. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα εξακολουθούν να είναι σοβαρά. Με το παραμικρό μπορεί να έχουμε μια τρίτη επιδείνωση, γιατί εξακολουθεί τα θέματα είναι απλά. Όπως υπήρχαν αυτή η διασπορά και εμφανίστηκε και το δεύτερο κύμα, υπήρχε στην κοινότητα μια διασπορά. Μια τέτοια διασπορά μπορεί να υπάρχει ακόμα και υπάρχει ακόμα. Δεν έχουν θεραπευτεί ασθενείς, δεν έχουν φύγει οι ασυμπτωματικοί, υπάρχουν έξω γύρω-γύρω. Επομένως, με το παραμικρό μπορεί αυτό να ξαναγίνει ένα τρίτο κύμα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, με εξαντλημένο προσωπικό, με γεμάτα νοσοκομεία, με τον κόσμο κουρασμένο. Θα Επομένως, αυτό θα το αποφάσετε, λέτε, κύριε καθηγητά, τώρα. Δεν θα το αντέξουμε, λέτε αυτό, κύριε Γόγο. Δεν θα το αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν συμβεί. Κοιτάξτε, όπως σας έχω ξαναπεί, το ποτήρι είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, έχει αρχίσει να ξεχυλίζει, μαζεύτηκε, αλλά με το παραμικρό πάλι θα ξεχυλίσει και αυτό το δεύτερο ξεχυλίσμα δεν θα γίνει. Αυτή τώρα η κατάσταση, όπως την περιγράφετε, μέχρι πότε μπορεί να πάει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, αν συνεχίσουν αν συνεχίσει αυτή η πρόοδος στους αριθμούς, στους παραμέτρους, πιστεύω μετά από τις γιορτές θα μπορούμε να δούμε καλύτερα, σαφώς καλύτερα νούμερα. Πιστεύω ότι και ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να δούμε μικρότερους αριθμούς. Να πάμε στα Χριστούγεννα με όσο το δυνατό καλύτερες παραμέτρους, τουλάχιστον με ένα 30-40% ελεύθερες κλίνες στο σύστημα υγείας, γιατί αυτό είναι ένα καλό μαξιλάρι το οποίο μπορεί να ανεχθούμε. Και μετά τις γιορτές, μετά τις 7 του μηνός, που ελπίζουμε να ανοίξουν και τα σχολεία, γιατί έτσι έχει κάπως προγραμματιστεί, ελπίζουμε πάντα, να μπορέσουμε να δούμε και άλλες δραστηριότητες. Θεοφάνεια θα κάνουμε με τον κλασικό τρόπο ή νοητά θα αγιάσουμε τα ύδατα, κύριε Γόγο? Κύριε Πορτοσάλτε, δεν μπορώ να σας πω από τώρα. Θα εξαρτηθεί από τα νούμερα, αλλά νομίζω αυτό είναι το λιγότερο. Μπορούμε να κάνουμε και νοητά. Τώρα όλα τα εξοφλήσαμε, τα προεξοφλήσαμε. Πάντως, επειδή το είπε ο κύριος Γόγος, δεν είναι δεδομένο ότι στις 7 Ιανουαρίου θα ανοίξουν τουλάχιστον τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, κύριε καθηγητά? Κατά τη γνώμη μου, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα βλέπουμε. Πάμε
εβδομάδα-εβδομάδα, έχουμε και μέρα-μέρα σε μερικές περιπτώσεις, φαίνεται ότι θα είναι. Με την πορεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Καμπύλη, έστω και αυτή την αργή, τη βασανιστική μείωση των αριθμών. Γιατί όμως έχουμε αυτή την κίνηση της Καμπύλης, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Αυτό δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε, μπορεί να δούμε μια μέρα να πέφτει, μετά να ξανανεβαίνει λίγο, μετά να ξαναπέφτει, να ξανανεβαίνει, ελάχιστα πάνω, ελάχιστα κάτω. Γιατί συμβαίνει αυτό και δεν έχουμε μια κάμψη της Καμπύλης? Ενώ θεωρητικά είμαστε στην ίδια κατάσταση, είμαστε σε lockdown, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό, σε αυτά τα νοσήματα τη πανδημία, δεν μπορεί να γίνει με απόλυτο αριθμό, όπως λέτε. Δηλαδή, να υπάρχει μια σταθερή μείωση. Μπορούμε κάποια μέρα, εξαρτάται από πού παίρνονται τα δείγματα, εξαρτάται από την, σε μια περιοχή ποια είναι η πανδημία, ποια είναι τα νούμερα που κυκλοφορούν έξω, δηλαδή ποια είναι η διασπορά, που μπορεί κάποια στιγμή να μαζευτούν αρκετοί άρρωστοι μαζί. Είναι μικρές διαφορές. Το 1500 την άλλη μέρα μπορεί να είναι 1600. Πάντως, κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε, το παράδειγμα στο Ραυτόπουλο αγράφων τα λέει όλα. Mm-hmm. Κλειστός τόπος υποτίθεται, μεταξύ των υποτίθεται, μεταξύ τους αρρωστήσανε. Αφού έκαναν γιορτή, ρε Άρη. Όχι, αυτό λέω, μεταξύ τους αρρωστήσανε. Και εκείνοι μαζί είναι, 10 οικογένειες, 15, πώς είναι στο Ραυτόπουλο. Συνοστήθηκαν, έγινε στην γιορτή, τελείωσε. Ναι, δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά ενδοοικογενειακά και μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Ακριβώς. Και αυτό υπήρξε και σε αυτή την περίοδο, ξέρετε. Υπήρχαν άνθρωποι που φέρανε από τη δουλειά τους ή από κάποια επιχείρηση, από κάποια δομή την νόσο και τη διασπήραν στα μέλη της οικογένειας και μετά αυτά ξαναδιασπάρισαν προς τα έξω. Υπήρχε δηλαδή λόγω της μεγάλης διασποράς και διασπορά μέσα στις οικογένειες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο lockdown. Αντιλαμβάνεστε. Το lockdown είναι κάτσε στο σπίτι σου. Αν στο σπίτι σου κολλάς και τους υπόλοιπους. Κύριε Γογό, απαγόρευση κυκλοφορίας θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών μετά τις 9 το βράδυ? Πιστεύω πως ναι, έτσι πρέπει να συνεχιστεί, γιατί δεν έχει αλλάξει πολύ. Και παραμονές δηλαδή, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιά. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι, δεν ξέρω ακόμα πώς θα αποφασίσει η πολιτεία, πρέπει να είναι από την άποψη ότι μετά τις 9 το βράδυ μπορεί να αρχίσουν να μαζεύονται στα σπίτια. Αν μου επιτρέπετε, και πάντως, είναι φαινόμενο. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει τρόπους, βρείτε τρόπους να βοηθήσετε τους πολιτικούς να τα πούν αυτά στην κοινωνία ή πείτε τα εσείς. Χρειάζεται μασάζ η κοινωνία. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθούν λόγια να πιστούμε όλοι, διότι αυτή η πίεση δεν ξέρω αν θα φέρει περισσότερη πειθαρχία ή απειθαρχία στο τέλος. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοστάτη, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, να έχει από μια μεριά να σε πιέζει ένα σύστημα υγείας αφόρτα και από την άλλη μεριά ο κόσμος να έχει κουραστεί, οι επιχειρήσεις να φυτοζωούν, την οικονομία και η κοινωνία να υφίσταται τέτοιο πλήγμα. Υπάρχουν δύο συμπληγάδες μέσα στις οποίες πας και προσπαθείς να μην σε χτυπήσουν. Είναι δύσκολη η ισορροπία, πραγματικά, ομολογουμένως είναι δύσκολη. Οικονομικά μην το συζητάτε καθόλου. Υπάρχουν επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους, όχι εκατοντάδες απλώς. Έχετε του εμπορίου. Έχετε πολλούς γνωστούς και φίλους που υφίσταται αυτό το πλήγμα, το φοβερό πλήγμα. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία και να αφήσουμε τέλος πάντων, όχι εμείς, η πολιτεία. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε υγειονομικά το θέμα. Η πολιτεία προσπαθεί να αφήσει κάποια ανοιχτά παράθυρα, μικρές χαραμάδες, αν θέλετε, μικρές χαραμάδες, τη λειτουργία αυτού του λιανοπορίου μέσω αυτού του συστήματος. Ναι, του click away, click away με λίγα λόγια. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Με τις εκκλησίες, κύριε καθηγητά, τι πρέπει να γίνει με τους ιερούς ναούς, με τις λειτουργίες? Εκεί πιέζει πολύ η εκκλησία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι λέτε εσείς? Η πολιτεία, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό το λέμε εμείς, δεν το λέτε εσείς, δείχνει μία τολμία να πάρει μία απόφαση όπως παίρνει στους υπόλοιπους περιοχές. Ναι, δυσκολεύεται. Δείχνει να δυσκολεύεται. Δηλαδή, εδώ λέγεται ότι μπορεί κάποιες μέρες όντως να γίνουν λειτουργίες. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά? Δεν ξέρω ακόμα πώς είναι η κατάσταση. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε για τις εκκλησίες. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να διακυβευτεί η δημόσια υγεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι νωρίς ακόμα για να δούμε. Έχουμε άλλες 10-15 μέρες για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, νομίζω. Οπότε θα περιμένουμε, θα δούμε την άλλη εβδομάδα πάλι τις παραμέτρους πώς είναι και θα αποφασίσουμε αν χρειαστεί να γίνουν μερικές παραχωρήσεις, γιατί δεν γίνεται να ανοίξουν πλήρως. Με ελάχιστο κόσμο μέσα. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα. Mm-hmm. Αν μπορέσει να λειτουργήσει κάτι και προς την κατεύθυνση αυτή, θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Δηλαδή, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα όμως, μισό λεπτό, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτός ο δεύτερος αποκλεισμός, το απαγορευτικό, το δεύτερο που λέει και ο κύριος Παπινιώτης, απαγορευτικό, ήταν ένα πράγμα ενδιάμεσο. Όχι πολύ σκληρό κτλ. Δεν ήταν σαν του Μαρτίου. Ναι, δεν έπιασε τόπο όμως. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι παρατείνεται το πρόβλημά μας. Τουλάχιστον ας μπαίναμε σε μια αυστηρή κατάσταση 3 εβδομάδων, θέλεις, 4 εβδομάδων, να το αντιμετωπίσαμε. Θα είχαμε τελειώσει αν είχαμε αυστηρή καραντίνα όπως το Μάρτιο.
Όλα εξαρτώνται από τη συμμόρφωση. Αν η συμμόρφωση ήταν απόλυτη, μπορεί να είχαμε τελειώσει. Αν, και τώρα τα μέτρα παραβιάζονται πολλές φορές. Βλέπετε ότι κυκλοφορεί πολλοί κόσμοι έξω. Ότι εντάξει, πρέπει να γίνουν αυστηροί. Νόμιμα κυκλοφορεί όμως. Μας έχουν δώσει τις δυνατότητες να κυκλοφορούμε. Με τις βεβαιώσεις. Εντάξει, δεν ελέγχονται όμως όλοι. Δεν ελέγχονται όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν. Ούτε SMS ελέγχονται. Ούτε το Μάρτιο, κύριε καθηγητά, ελέγχονταν όλοι. Κοιτάξτε, υπήρχε διαφορά, κυρία Αναστασοπούλ, το Μάρτιο. Υπήρχε αυτό που λέμε σοκ και δέος. Ο κόσμος κλείστηκε μέσα γιατί δεν ήξερε ακόμα τι γίνεται. Δεν είχε αρχίσει η αμφισβήτηση, δεν είχαν αρχίσει τοποθετήσεις απέναντι στο το επιστημονικό θέμα της πανδημίας. Τώρα ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει κουραστεί κιόλας, έχει χαλαρώσει γιατί πραγματικά έχει υποστεί μια φοβερή πίεση επί ένα ολόκληρο χρόνο σχεδόν, επί 9 μήνες. Οπότε τα πράγματα δεν είναι πάλι το ίδιο εύκολα με την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, ούτε είναι ουσιαστική αποκλιμάκωση. Ένα φύλακα συνέχεια δίπλα του. Πότε βλέπετε εσείς. Μην πας εκεί, μην πας αλλού. Χρειάζεται να καταλάβει αυτό που είπε, ο κ. Πορτοσάλτε είναι πολύ σημαντικό. Ο κ. Πορτοσάλτε είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, να κατανοήσει ότι κινδυνεύει και ο ίδιος και γύρω του να υποστούν ένα σοβαρό χτύπημα υγείας από τον ιό. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα, όλοι δίπλα τους έχουν ένα σοβαρά νοσούντα ή ένα νεκρό. Επομένως, όλοι πρέπει να δουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και να πρέπει να προφυλαχτούν οι ίδιοι. Αν αυτό γίνει ενσυνείδητο στους πολίτες, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γιατί θα φοβηθεί να βγει ο άλλος έξω. Αυτό που λέτε είναι σωστό, κύριε καθηγητά, αλλά ο κόσμος περιμένει και κάτι πρακτικό. Δηλαδή, περιμένει να δει πότε θα έχουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση, δηλαδή να ανασάνουμε από αυτούς τους σκληρούς δείκτες. Εσείς πότε το βλέπετε αυτό να έρχεται? Πιστεύω θα χρειαστεί ένας μήνας ακόμα για να έχουμε τα καλά νούμερα που θέλουμε. Τώρα, αν αυτός ο μήνας είναι όλος ο μήνας με μέτρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μέσα από τώρα. Γενάρη, σιγά, δηλαδή. Αν δούμε καλύτερες τιμές, να αποκλιμακωθούν περαιτέρω. Αλλά μετά τις γιορτές, νομίζω. Τις γιορτές. Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση, κυρία Αναστασοπούλου. Δεν μπορούμε να πούμε από 6 του μηνός, από 10 του μηνός, από 15 του μηνός. Χοντρικά λέτε ένας μήνας ακόμα. Βλέπουμε μία ύφεση. Βλέπουμε μία ύφεση. Να σας πω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, που έχει υποστεί αυτό το φοβερό κλίμα και χτύπημα, συγγνώμη, και οι κλινικές έχουν 100 ασθενείς και 130 ασθενείς. Μικρές κλινικές που δουλεύανε μέχρι τώρα, ξέρετε, σαν ένα επαρχιακό νοσοκομείο. Την Έδεσα, την Άουσα, την Βέρεια. Τώρα είναι γεμάτες από αρρώστους με COVID. Αυτή τη στιγμή φαίνεται στα εξωτερικά ιατρία όμως μια ύφεση της προσέλευσης, σε μια ελάττωση της προσέλευσης στα εξωτερικά ιατρία. Υπάρχει δηλαδή ένα θετικό σημείο γενικά. Κύριε Εδώ σας λέω που είναι η καρδιά του προβλήματος. Εκεί θέλω...